κορυφαία στιγμή της δημοκρατίας οι πολίτες και της Θεσσαλονίκης, αλλά νομίζω όλης της χώρας θα πρέπει να ξέρουν, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι υπάρχει ένας αθέατος κόσμος ο οποίος εργάζεται νυχθημερών τις τελευταίες 30 μέρες προκειμένου να υπάρξει όλη η οργανωτική αρτιότητα που χρειάζονται για τις εκλογές. Σε ό,τι αφορά το Δήμο μας, το Δήμο Θεσσαλονίκης, θέλω να πω ότι μάλλον να ξεκινήσω από την ικανοποίηση και τα θερμά συγχαρητήρια στην υπηρεσία και στους εργαζόμενους του Δήμου και να τους ευχαριστήσω γιατί πάνω από 700 εργαζόμενοι εδώ και πολύ καιρό εργάζονται προκειμένου να στελεχωθούν 391 εκλογικά τμήματα σε 57 σχολικές δομές. Ήδη το υλικό έχει ληφθεί από την περιφέρεια, ήδη ένα μέρος αυτού διανέμεται, το υπόλοιπο θα πρέπει οι δικαστικοί αντιπρόσωποι να προσέλθουν για να το πάρουν. Η ενημέρωση που έχω από τα στελέχη της υπηρεσίας, από την Διευθύντρια και τον προϊστάμενο, μου λένε ότι δεν έχει σημειωθεί κάποιο πρόβλημα σε ό,τι αφορά τη λήψη του εκλογικού υλικού και των λοιπόν παραρτημάτων από την περιφέρεια. Είμαστε εντάξει και νομίζω πως με τις ευχές όλων μας θα πάμε να κάνουμε για άλλη μία φορά το καθήκον οι εργαζόμενοι για τις εκλογές Κυριακής. Από τον κόσμο που βλέπετε εδώ, οι οποίοι εργάζονται εδώ και καιρό, με μια εμπειρία που έχουν άλλωστε τα στελέχη του Δήμου, υπάρχει σε μόνιμη βάση πλέον για το επόμενο 48ωρο μια ομάδα στελεχών που συντονίζει η Γενική Γραμματέας του Δήμου και η Γενική Διευθύντρια με όλες τις διευθύνσεις. Σε κάθε διεύθυνση που εμπλέκεται υπάρχει προσωπικό το οποίο θα είναι επί 24ωρου βάσεως στο Δημαρχείο. Νομίζω πως αχρίαστο να είναι, έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα και στην περίπτωση που υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα να είμαστε έτοιμοι να το αντιμετωπίσουμε άμεσα.